Σοκράτης Κεφαλογιάννης. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά να πω. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά από τον Αγία. Θα δώσετε την απάντηση στην Εύη της Πανού για το χιονοδρομικό στο Ψιλορίτη. Προσέξτε να δείτε, έχουμε κάνει επί χρόνια μια μεγάλη έρευνα. Ναι. Έχουμε βάλει μια ταμπέλα που λέμε προς χιονοδρομικό, για να δούμε αν ενδιαφέρεται ο κόσμος για χιονοδρομικό στην Κρήτη. Και ανεβαίνει, πηγαίνει. Το αναζητάμε. Εγώ πιστεύω ότι η Κρήτη έχει ανάγκη, και η κριτική αλλά και οι επισκέπτες έχουν ανάγκη από ένα κέντρο. Δεν ξέρω αν θα το πω χιονοδρομικό κέντρο, αλλά σίγουρα έχει ανάγκη ένα κέντρο δραστηριοτήτων χιονιού, έτσι ώστε να υπάρχει εκπαίδευση, να υπάρχει η χαρά του χιονιού, με ασφάλεια να μπορούν τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι να παίξουν με το χιόνι. Που θα ενισχύσει και το χειμερινό τουρισμό κατ' επέκταση, Δήμαρχε. Σαφώς. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, μου αρέσει πάρα πολύ η πρωτοβουλία που έχουν πάρει τα παιδιά του Πιέρα Κρέτα της ορειβατικής χιονοδρομίας. Είναι ένα ακριβό άθλημα. Προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο που έχουν αρκετά καλό οικονομικό υπόβαθρο. Ωστόσο όμως πιστεύω ότι η Κρήτη πρέπει να δώσει διέξοδο στον πλούσιο χειμώνα της, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και για άλλους που θα τους ενδιέφερε να επισκεφθούν την Κρήτη, αλλά να έχουν και κάποιες δραστηριότητες βουνού. Αυτή την ανάγκη πιστεύω ότι ερχόμαστε σταδιακά να ικανοποιήσουμε και πιστεύω ότι στο τέλος θα το καταφέρουμε. Να μας πείτε λίγο, έχουμε κάποια εξέλιξη? Ναι, έχει μπει σε μία ροή η διαδικασία? Έχουν γίνει τα εξής. Μετά την ένταξη της ολοκλήρωσης και επαναλειτουργίας του παλιού κτηρίου του χιονοδρομικού, που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κρήτης, ύψους περίπου 800.000 ευρώ, πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα των 2-3 μηνών θα έχει γίνει δημοπράτηση από την περιφέρεια Κρήτης και θα έχει αναλάβει ο εργολάβος, ώστε τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου είναι και οι μήνες που μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στον χώρο, να μπορέσει να τελειοποιηθεί το κτίριο. Επίσης, πρόσφατα έγινε και η δημοπράτηση επισκευής του δρόμου, πρόσβασης προς το χιονοδρομικό, που είναι και αυτό ένα έργο ύψους 500.000 ευρώ, καθώς επίσης και ήδη έχει υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο της αναβάθμισης και βελτίωσης του δρόμου από τα Νόγια μέχρι την Ίδα, έργο και αυτό απαραίτητο. Θεωρώ ότι έχει αρκετά κομμάτια το παζλ και πιστεύω ότι ένα-ένα σιγά-σιγά το δομούμε, ώστε να μπορέσουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πιστεύω σε 2 χρόνια από σήμερα. Χρονοδιάγραμμα, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, χρονικός ορίζοντας. Ο ρεαλιστικός χρονικός ορίζοντας είναι τα 2 έτη, ώστε με ασφάλεια να μπορεί κάποια και ιδιώτες και αν θέλετε κάποιοι συλλογικοί φορείς να χρησιμοποιούν το χώρο του χιονοδρομικού, ώστε να, με αφετηρία αυτό να δημιουργούν χιονοδρομικές δραστηριότητες. Αλλά κύριε Πανιωτόπουλο, το σημαντικό για μας είναι ότι ο χώρος αυτός θα μπορεί να παίξει διπλό ρόλο και το καλοκαίρι. Θα μπορεί να αποτελεί αφετηρία για πολλές δραστηριότητες βουνού, ορειβασίας, ποδήλατο βουνού και διάφορων τέτοιων δραστηριοτήτων. Εξάλλου το σημείο είναι ιδανικό, διότι διασυνδέει 3 σημαντικές ορεινές περιοχές της βόρειας πλευράς του Ψιλορίτη, δηλαδή από το Λάκκο του Μιγερού, ερχόμενη προς το που ανήκει στα Λιβάδια, στο Δαμόθι που ανήκει στα Ζωνιανά και στο χιονοδρομικό που ανήκει στα όρια του Δήμου Αναγίων. Μάλιστα. Αυτή η διαδρομή σε συνάρτηση με τις άλλες διασυνδέσεις που υπάρχουν τόσο με τα Βορίζια όσο και με την Γέργερη, όσο και με τον Κρουσόνα, πιστεύω ότι ένας περιπατητής του βουνού θα βρει αξιοζήλευτα πράγματα να κάνει. Το κλίμα στα Νόγια είναι γιορτινό? Έχουν μπει εκεί κάτι και στα Χριστούγεννα? Μπήκαν μάλλον. Μοιραία θα περάσαμε και από τα Χριστούγεννα, μοιραία θα προετοιμαστούμε και για τη νέα χρονιά, ωστόσο το κλίμα διαφέρει πολύ από τις προηγούμενες χρονιές, διότι αυτές τις μέρες βοηθούσε και ο καιρός, τα Νόγια πλημμύριζαν από κόσμο, οι ταβέρνες ήταν ασφυκτικά γεμάτες, κόσμος πάνω στο βουνό, κόσμος μέσα στο χωριό, να κινείται, να δραστηριοποιείται, ευχάριστες εικόνες, όσο δηλαδή και αν δεν υπήρχε η προετοιμασία, αν θέλετε, των υποδομών του Δήμου για αυτά που λέγαμε χιονοδρομικά και όλα αυτά, δημιουργεί το μια πολύ όμορφη αίσθηση.
Δυστυχώς αυτό που φέτο έχουμε είναι μονάχα ο στολισμός και η ζεστή καρδιά για να προετοιμαστούμε για την επόμενη χρονιά. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές και πάλι. Χρόνια πολλά. Καλή πρωτοχρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ.